Ω, αγαπημένο μου αγόρι, έλατε σε μένα, θα σας δείξω την αγάπη μου. Καλύτερα λέτε σε μένα. Χρειάζομαι στρατιώτες για την κόλαση. Κράτα την αγάπη σου μακριά από μένα. Δεν θέλουμε να πάμε στην κόλαση. Εμφανίσου! Ω, πρώτη φορά με καλούνε. Ποιος θέλει να κάνει ένα τρελό πάρτι για την κόλαση, Εγώ. Λοιπόν, τι λες να κάνουμε. Να ξοδέψουμε όλα τα λεφτά της χρυσής Στέισι. Να βάψουμε όλα τα άσπρα παπούτσια μαύρα. Παιδιά, δεν μαζέψαμε αρκετά like αυτό το επεισόδιο. Αν ναι, δεν έχει like, δεν θα έχει πάρτι λοιπόν. Για πάμε. 1, 2, 3. Τέλεια, θα κάνουμε και πάρτι. Να τους κλείσουμε όλους μέσα στην τουαλέτα. Όχι, θα με κυνηγάνε σε όλο το σχολείο. Πολύ βαρετό. Λοιπόν, άκου, εσύ μοιάζεις με μένα και έχω μια πολύ, πολύ σημαντική δουλειά να κάνω. Τι, εγώ σου μοιάζω, έχω μια cool δαίμονας. Και εμένα μου αρέσει η μαύρη μαγεία, δεν το βλέπεις. Εσύ είσαι χάλια. Να σου πω, εγώ σε φώναξα. Μπορώ να σε διάολο, στείλω μια και καλή. Α, στο διάολο. Και τώρα θα σου δείξω πόσο τυχερή είσαι. Λοιπόν, έχω έναν όρο. Θέλω να μου πεις όλα τα αδύναμα σημεία όλων των μαθητών και να κανονίσουμε. Εντάξει, αλλά να μην είσαι πολύ σκληρή. Είμαι γνωστή για την απαλότητά μου. Αυτή είναι η χρυσή Στέισι. Τι κανονίζεις πάλι εδώ πέρα εσύ? Τίποτα. Μάλιστα, αυτή θα είναι πρόβλημα. Μπού! Δεν συμφωνήσαμε να γίνει έτσι. Ναι, εγώ φταίω που είσαι τόσο άσχετη. Λοιπόν, τι έγινε εδώ πέρα? Φάνηκε να υπάρχει κίνηση στη γη. Από πού φάνηκε κίνηση? Για πες μου, από πού φάνηκε κίνηση? Τι, πώς μπόρεσαν! Όταν σε πιάσανε για δεύτερη φορά, αυτοί εκεί πάλι αποφάσισαν να σου βάλουν τσιπάκι. Μα γιατί το έβαλαν εδώ? Δεν είχαν πολύ χρόνο, ήταν το πρώτο που τους ήρθε στο μυαλό. πού πας? Εγώ και το τσιπάκι μου πάμε στο σχολείο. Έρχομαι κι εγώ. Τι να κάνω εγώ μαζί της τώρα? Δώσε μου τα πράγματα της, θα τα κρανήσω όλα. Είμαι πολύ όμορφη, το ξέρω, αλλά μην με κοιτάτε και έτσι ρε παιδιά. Είναι απλώς μια στολή. Εντάξει, έχει ακριβώς. Όμορφο πλάσμα του Θεού εσύ. Πώς σε λένε? Φλάφι, η Ντάμπο. Πόσο γλυκούλικο που είσαι. Στέισι, τι έπαθες? Δεν σε αρέσουν τα ζώα συνήθως. Φύγε από εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε κάτι στη βιολογία. Μια σκησούλα. Έχουμε κι άλλο μαθητή που είναι ενεργός επιτέλους. Στέισι, τι κάνεις, αφού δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτά? Αποφύτησα με επένους από τη σχολή των Αγγέλων. Στο καλό, μύρισες τα χρήματα? Τι σχολείο των Αγγέλων λες? Απλώς προετοιμαζόμουν. Αγόρια, προετοιμαστήκατε για το μάθημα εσείς? Όχι, όχι. Τέλεια. Εσείς τι κάνετε? Ο Ποπός σήμερα ήρθαν όλοι διαβασμένοι από ό,τι φαίνεται. Πολύ χαίρομαι, ξεκινάμε. Το σώμα των θηλαστικών είναι πιο ψηλά από το έδαφος, γιατί... ήταν πολύ το γυναίκα του Ράνε. Μαύρη Έλενα, τι είναι τόσο αστείο? Τελειερός, κάθισε κάτω. Χρύση, Στέισι. Μήπως επειδή οι άγγελοι τα κρατάνε? Στέισι, παιδί μου, έστειλες όλες τις ελπίδες μου στους αγγέλους. Κάθισε. Λοιπόν, Τζουλία μου, έξυπνη, απάντησε σε παρακαλώ.
Τζούλια, μίλα πιο καθαρά, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Και εσύ μας δουλεύεις, βρε Τζούλια. Κάτσε κάτω, γάμα. Τζούλια, μη φωνάζεις έτσι. Λοιπόν, μαύρη Έλενα στον πίνακα. Αφού δεν θέλεις άσκηση, πες ένα ποίημα. Δημιούργησε. Αντάξει, ξεκινάτε εσείς. Έλενα, ξέχασες ποια είναι τα σκάλα εδώ μέσα? Εγώ δεν το ξέρω, εσείς? Ναι, όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα που σε είδε έχω τελώς τρελαθεί. Δεν είναι του γούστου μου κοπέλες σαν και σένα, αλλά το έλα που δεν μπορώ. Δώσ' τα όλα, γριούλα. Τι είναι αυτό που έπαθα? Κλείστε τα αυτιά σας, παιδιά. Θα συνεχίσουμε το τραγούδι τώρα. Κλείστε τα αυτιά. Έλα που δεν μπορώ πλέον να αντισταθώ. Τι έπαθε, κυρία Μέρη? Τι να έπαθε, η γριά βαρέθηκε τα μαθήματα. Θέλει να κουνηθεί λίγο. Δεν θέλει αυτό. Άντε πάλι εσύ, δεν την είδες πως ήθελε? Δεν ήθελε καθόλου αυτό, εσύ την έκανες να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι λίγο τρομακτικό, κορίτσια. Και τι είπα εγώ δηλαδή, είναι φυσιολογική αυτή η συμπεριφορά, Ακούστε, νομίζω πως καμία και δεν είσαστε καλά. Α, γιατί? Ακούστε πως μιλάτε μία την άλλη. Τρελές. Ακριβώς, είστε περίεργες και οι δύο. Α, ναι, κάτι θα έχει αυτήν η μέρα μάλλον. Και είσαι πολύ όμορφος και έχεις πολύ δίκιο, ναι. Εγώ είμαι ο Τζέραλντ. Θέλεις χρήματα, Τζέραλντ? Εντάξει, τώρα που το ξανασκέφτομαι, η στέση είναι νορμάλ. Μάλιστα. Τι κάθεσαι έτσι εσύ, τέλειε, κοντέ, πώς το καλό σε λένε, ροζ, χαριτωμένε. Τι κάθεσαι, πες μου τι με καλή. Αλλά η Έλενα δεν είναι καθόλου νορμάλ. Δεν είμαι, είπες. Τώρα είμαι. Η Έλενα είναι νορμάλ. Αγόρια, τα καταλάβαμε όλα. Πάμε να φύγουμε από εδώ, Κάτια. Καλά, ηρέμησε λίγο, προσποιούμουνα. Τι γίνεται, φίλε μου? Δεν υποκρίνεσαι. Φυσικά και όχι, πάντα λέω την αλήθεια. Πάμε να φύγουμε. Αγάπη μου. Το είδες ξαφνικά στη χρυσή Στέιση, της άρεσε ο Τζέλ του ξαφνικά. Και η μαύρη Έλενα δεν του ταιριάζει καθόλου. Μαύρη Έλενα, μα τι κάνεις εδώ πέρα? Πήγαινε και να αγκαλιάσεις το ροζ. Και πάρε και τη χρυσή Στέιση μαζί σου. Περιμένει ο Τζέρολ. Ανυπομονή. Εσείς τι κάνατε εδώ πέρα? Κορίτσια, ζώστε με τη Στέιση. Αλλιώς θα πρέπει να την παντρευτώ. Και ρεμίστε λίγο την Έλενα. Τι έγινε δηλαδή με τη μαύρη Έλενα πάλι? Τότε γιατί την έπεφτες? Εγώ? Επιπλέον έδωσα κι όλα μου τα λεφτά. Τα λεφτά? Τα όλα? Ναι. Αυτό δεν είναι πια αστείο. Τζέραλντ, δώσε τα λεφτά μου πίσω. Μα τι στο καλό συμβαίνει εδώ? Νομίζω ότι ξέρω. Αγαπημένο μου αγόρι, έλα σε μένα να σου δείξω την αγάπη μου. Μπα, καλύτερα λάτε σε μένα. Χρειάζομαι στρατιώτες για την κόλαση. Κρατάτε να ρωτώσεις μακριά από μένα. Δεν θέλουμε να πάμε στην κόλαση. Δεν πειράζει, λάτε μαζί μου. Έχω μαγικά χαρτιά. Λυσί, άσπρο ποντίκι, γιατί φοράς τις αλυσίδες μου? Δώσε μου τα λεφτά μου πίσω. Σας ζήτησα μόνο να καθίσετε στην τάξη. Τι κάνετε εδώ πέρα, Αυτή είναι η δίδυμη αδερφή σου? Ούτε καν. Είναι μια αποτυχημένη δαίμονας. Ποιος είναι αποτυχημένος εδώ πέρα? Εσύ είσαι. Θα σας κάνω όλους.
μαγρό, δεν ξεφύγετε! Θα σας πιάσουμε! Θα σας πιάσουμε! Δεν θα ξεφύγετε! Λοιπόν, σας πιάσαμε! Να θελήσουμε όλα όμορφα και ήρεμα! Φυσικά! Θα σας στείλουμε μόνο ένα ωραιότατο ταξιδάκι! Μπορώ να σας κάνω αφέντες του κόσμου! Μόνο πορδές με καπνό μπορείς να κάνεις! Αυτό! Κάτι δεν πάει καλά! Μάλλον φταίει το τσιπάκι! Μάλιστα! Πόρα εξαφανίστηκαν! Δεν πειράζει. Το βασικό είναι ότι έχω τα λεφτά μου πίσω. Μαύρη Ελένα, δεν θέλουμε άλλους δαίμονες εδώ πέρα. Καλά, καλά. Άξιζε την προσπάθεια. Είχε και τα κόστη του όμως, ε! Αγόρια, δεν θα έρθετε! Ω, Τσάρλτ, αγάπη μου, τώρα θα σε βλέπω από πάνω και θα είσαι πάντα δικός μου. Αω, αω, καλά, γιατί είναι τόσο άδειο εδώ πέρα. Να, να, τα βρήκα όλα. Ωχ, και σκονισμένα είναι. Τι να... Μα και τι να κάνω με αυτήν. Μουεε!